Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε, να πούμε τα υλικά, να σας μοιράσουν τα κορίτσια. Γάντια θα ήθελα εγώ, να τα. Λοιπόν, θα με συγχωρέσετε αν κάνω σαρδάμ, αλλά ακούω τη φωνή μου στα ηχεία και μπερδεύομαι. Λοιπόν, βάζουμε γάντια, πάντα χέρια καθαρά. Έχουμε όλη τη συνταγή. Τέλεια. Οπότε διαβάζω τελικά, να τα μάθουμε κιόλας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε βασιλικούς χορμάδες, που ουσιαστικά αυτό θα λειτουργήσει ως το γλυκαντικό της συνταγής μας και θα δέσει κιόλας ουσιαστικά. Είναι και... θα το κάνει πιο συμπαγές, ας πούμε, το μείγμα. Βούτυρο αμυγδάλου. Διάλεξα το αμύγδαλο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός μήλο και αμύγδαλο, αλλά μπορείτε να βάλετε εσείς όποιο βούτυρο καρπών θέλετε. Φυσικό βούτυρο, βούτυρο κάσιους, όποιο θέλετε. Ή και ένα μίξ μπορείτε να βάλετε. Αυτό μας δίνει γεύση, αλλά κρατάει και όλο το μείγμα. Το εκχύλισμα βανίλιας, γνωστό σε όλους, μπορείτε να βάλετε και βανιλίνη, αν δεν έχετε εκχύλισμα. Αποξηραμένα μήλα, μπορείτε και μόνοι σας να τα αποξηράνετε στο σπίτι, σε κανονικό φούρνο. Ή σε αφιγραντήρα φρούτων και λαχανικών αν έχετε. Τώρα χρησιμοποιούμε τα αποξηραμένα του εμπορίου, αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και φρέσκα μήλα. Τα κάνουμε στον τρίφτη, απλά επειδή τα φρέσκα μήλα έχουν πάρα πολύ υγρασία, θα πρέπει πρώτα να τα περάσουμε από τον τρίφτη, να τα στεγνώσουμε πάρα πολύ καλά, να τα στραγγίξουμε με μια πετσέτα να φύγει όλη η υγρασία τους και μετά να τα χρησιμοποιήσουμε στη συνταγή μας. Αν χρησιμοποιήσουμε φρέσκα μήλα, κρατάει λιγότερο το μείγμα στο ψυγείο, αν δεν τα φάμε όλα σε μία μέρα. Μετά, χρησιμοποιούμε κάποιο ξηρό καρπό. Εγώ χρησιμοποιώ καρύδια, καρύδια πεκάν που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά μπορείτε να το συνδυάσετε και με αμύγδαλα ή όποιο άλλο καρπό σας αρέσει. Μετά χρησιμοποιώ πούδρα αμυγδάλου, που ουσιαστικά είναι το αλεύρι αμυγδάλου. Και τι είναι? Είναι το αμύγδαλο χωρίς το φλοιό του, λευκό, περασμένο στο μπλέντερ, που γίνεται σαν πούδρα. Και αυτό λειτουργεί αντί για αλεύρι, που το αλεύρι δεν μπορούμε να το φάμε ομό, οπότε η πούδρα αμυγδάλου τρώγεται. Μετά είναι η βρώμη. Μπορείτε να την πάρετε σαν σπασμένη βρώμη και ολόκληρη να την σπάσετε εσείς στο μπλέντερ σας. Και μετά τα αρωματικά μας, που είναι το τζίντζερ και η κανέλα. Τα μπαχαρικά, που μπορείτε επίσης να βάλετε και κάτι έξτρα στη δική σας συνταγή που μπορεί να σας αρέσει, το μοσχοκάριδο, γαρίφαλο, οτιδήποτε. Ένα πολύ ωραίο tip, ας πούμε, αν κάνετε συνέχεια συνταγές στο σπίτι έτσι και χρησιμοποιείτε μπαχαρικά κτλ. Μπορείτε να κάνετε ένα δικό σας μίξ αρωματικών μπαχαρικών, όπως είναι για το spice latte ή τώρα η τιμιλόπιτα ή για την κολοκύθα που χρησιμοποιούμε πολλά μπαχαρικά. Να βάλετε μέσα σε ένα βαζάκι αποστηρωμένο πάντα διάφορα, στην αναλογία που εσάς σας αρέσει, οτιδήποτε μπαχαρικό, κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάριδο, να τα ανακατέψετε και να το έχετε πάντα μέσα στο ντουλάπι σας. Να χρησιμοποιείτε μια κουταλίτσα από αυτό σε κάθε συνταγή που κάνετε και θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Προαιρετικά, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε σπασμένο λιναρόσπορο που έχει και ωμέγα 3, που δένει και όλα στη συνταγή μας, σταφίδες ή κάποιο άλλο αποξηραμένο φρούτο που μπορεί να σας αρέσει να γεμίσει τη συνταγή. Πάμε να κάνουμε? Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, ίσως στο τέλος χρειαστώ βοήθεια, αν θέλετε να βάλετε γαντάκια, να κάνουμε μαζί τα μπαλάκια μας. Λοιπόν, ξεκινάω. Πρώτα θα αλέσω λίγο ξεχωριστά τα καρύδια, το μήλο και τη βρώμη, που είναι τα στερεά υλικά, για να μην κολλήσουν πρώτα τα υγρά, να τα βάλω. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο δύσκολο, το θυμάμαι από πέρυσι. Και βάζω αρχικά τη βρώμη και τα καρύδια. Τώρα, εγώ τα βάζω με το μάτι, γιατί έχω συνηθίσει τη συνταγή. Τα γραμμάρια τα γράφω εκεί, αλλά πάλι μπορείτε εσείς να τα βάλετε στη δοσολογία που σας αρέσει, αρκεί να βγει ένα μείγμα συμπαγές και να μπορεί να πλάθετε. Δεν έχουμε και μουσική να σπάει τη σιωπή. Λοιπόν, θα κάνω λίγη φασαρία, δεν ξέρω αν θα ακουστεί από το μικρόφωνο. Το άνοιξα. Τέλεια.
Ωραία. Δεν τα λέθω πάρα πάρα πολύ, για να μην γίνουν πολύ σαν άμμος, ας πούμε. Να υπάρχουν κομματάκια. Τέλεια. Τα βάζω στο μεγάλο μπολ. Μετά θα βάλω τα μήλα, που είναι λίγο πιο υγρά, οπότε... Υπάρχουν και chips μήλου. Α, ξέχασα να τα βγάλω αυτά. Δεν πειράζει. Τι ήθελα να κάνω. Μπορούμε να πάρουμε chips μήλου ή μπορούμε να βάλουμε την πούδρα αμυγδάλου σε ένα μπολάκι μετά που θα τελειώσουμε τα μπαλάκια μας, να τα περάσουμε από πάνω, να κάνουν απ' έξω σαν κρούστα. Για να τα παρουσιάσουμε και πιο όμορφα. Ωραία. Το βάζω αυτό τώρα εδώ. Θα βάζω και αυτά στο μείγμα. Και... Τώρα έχουμε τους χουρμάδες. Οι οποίοι είναι οι βασιλικοί χουρμάδες, όπως βλέπουμε. Τους βάζουμε σε ζεματιστό νερό για περίπου 20 λεπτά, και παραπάνω μπορείτε. Γίνονται, αν τους δείτε, λιώνουν εντελώς, αν τους πατήσετε. Σίγουρα βγάζουμε το κουκούτσι από μέσα και έχει και κάτι σαν μικρό, δεν ξέρω πώς το λέτε, λύκι το λέμε στην Κρήτη. Το βγάζουμε αυτό. Και θα τα βάλουμε στο blender. Τέλεια. Μαζί με το αμυγδαλοβούτυρο για να γίνουν σαν πάστα. Χουρμάδες χρησιμοποιείτε. Τέλειο. Μπορείτε, το αγαπημένο μου σνακ, σαν χουρμάδες ας πούμε, να τους χρησιμοποιώ έτσι σκέτους, είναι πριν τους, χωρίς να τους έχω μουλιάσει, να τους ανοίξω, να βγάλω το κουκούτσι, να βάλουμε μέσα λίγο βούτυρο καρπών, το αφήνουμε λίγο παγώνει, το περνάμε από παγωμένη, από σοκολάτα λιωμένη, το αφήνουμε να παγώσει και είναι τέλειο. Γενικά οι χουρμάδες είναι εξαιρετικό φρούτο. Φρούτο δεν είναι, ναι. Και πολύ θρεπτικό. Λοιπόν, αυτό τώρα πρέπει να τα αλλάξω αυτά γιατί βράχηκαν. Και θα τα βάλουμε μαζί με το αμυγδαλοβούτυρο. Τώρα εδώ μολύνω το περιβάλλον λίγο με τα γάντια, αλλά για την ασφάλειά μας. Τέλεια. Λοιπόν, το αμυγδαλοβουτυρό μας. Το ανοίγουμε. Ξέχασα να το ανοίξω πριν. Θα δείτε πάνω, όταν είναι καθαρό το βούτυρο των καρπών, επάνω μαζεύει σαν λαδάκι. Αυτό λειτουργεί και σαν συντηρητικό. Είναι το φυσικό έλαιο του καρπού. Καλό θα ήταν γενικά στα βούτυρα καρπό να χρησιμοποιούμε 100% καρπό και όχι όπως είναι κάποια του εμπορίου που έχουν μέσα και διάφορα άλλα ζάχαρη ή λιέλαια, γιατί έτσι και πιο θρεπτικό είναι και πιο καθαρό προϊόν έχουμε. Όσο πιο καθαρό το προϊόν, τόσο το καλύτερο και πιο ποιοτικό.
Και τώρα νομίζω ότι στις περισσότερες πόλεις και γειτονιές υπάρχει ένα μαγαζί με ξηρούς καρπούς που κάνει τα δικά του βούτυρα. Οπότε μπορείτε με το βαζάκι σας να πάτε να σας αλέσει το καρπό που επιθυμείτε ή το μίξ που θέλετε να κάνετε, ας πούμε, για να έχετε στο σπίτι. Λοιπόν, έτοιμο. Θα κάνω πάλι λίγη φασαρία. Και πόσο χαίρομαι που φέτος είμαστε χωρίς μάσκες. Πέρυσι και χωρίς μικρόφωνο και με μάσκα δεν ακουγόμουν καθόλου. Εδώ οι χουρμάδες θέλουν λίγο παραπάνω χτύπωμα με το μυγδαλό βούτυρο. Και γενικά το νεράκι που έχετε χρησιμοποιήσει για να μουλιάσετε τους χουρμάδες μπορείτε να το κρατήσετε είτε για να κάνετε smoothies, σαν σιρόπι γίνεται, είτε να βάλετε μέσα στο ίδιο το μείγμα που κάνουμε για τα μπαλάκια για να αραιώσει αν δεν σας πλάθετε ή κάτι πάει στραβά, ας πούμε. Όπως πολλές φορές πάει στραβά στην κουζίνα, δηλαδή μην το πετάξετε και μην αγχωθείτε. Τέλεια, λίγο ακόμα θέλει και είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε και το υπόλοιπο μείγμα μέσα μαζί με τα μπαχαρικά, τη βανίλια, το είπα, και το αλεύρι μυδάλου. Λοιπόν, εδώ τώρα θα χρειαστώ μάλλον ένα κουτάλι, αν μπορεί κάποιος είναι πίσω να το πάρω εγώ. Ωραία. Τέλεια, το βρήκαμε. Λοιπόν, έχει γίνει αυτή εδώ η πάστα. Που θα τη βάλουμε μέσα για να τα πλάσουμε σιγά σιγά. Αχ, μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, κάθετε και λίγο στον πάτο. Κάποιο θα χάσουμε λίγη ποσότητα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, και τώρα βάζουμε τη βανίλια μας, περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Εδώ τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό, θα το υπολογίσω. Ναι, εντάξει, ωραία. Κανέλα, στην ποσότητα που σας αρέσει, άλλοι το θέλουν πιο έντονο, άλλοι λιγότερο ή και καθόλου. Ξέχασα να ρωτήσω αν έχουμε κάποιον αλλεργικό στα καρύδια. Έχουμε? Όχι, ελπίζω, ωραία. Λοιπόν, και ginger. Εμένα μου αρέσει πολύ το ginger, οπότε το βάζω λίγο παραπάνω, ας πούμε. Είναι σε κάποιον που δεν αρέσει το ginger? Όχι, ευτυχώς. Τέλεια. Το αμύγδαλο. Και βρώμη την αλέσαμε. Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάποιο συστατικό και αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Χεράκια, πάντα καθαρά. Το μείγμα θα βγει τώρα λίγο ζεστό γιατί οι κουρμάδες είχαν μουλιάσει το ζεστό νερό. Αλλά τρώγονται ευχάριστα και έτσι. Λοιπόν, τώρα να πω όση ώρα πλάθω. Το μείγμα αυτό, εκτός από μπαλάκια, μπορείτε να το κάνετε και τύπου ταρτάκια, παγωμένα, ρο. Να βάλετε σε μία φόρμα για cupcakes, ας πούμε, που μπαίνει στο φούρνο, χωρίς να το βάλετε στο φούρνο. Να πλάσετε τα ταρτάκια στο σχήμα της φόρμας και μέσα να βάλετε τη γέμιση που σας αρέσει. Σοκολάτα, κάποια κρέμα πατισερί, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Μετά μπορείτε να το βάλετε για βάση για άλλη τάρτα, μεγάλη. Να κάνετε, έτσι όπως πλάθετε, να το κάνετε crumble πάνω σε άλλα γλυκά. Και τέλος, θα μπορούσατε, ας πούμε, έτσι όπως θα πλάσουμε το μπαλάκι, να το ανοίξετε λίγο και να βάλετε ένα κομμάτι φρέσκο μήλο μέσα και να το κλείσετε για να έχει έκπληξη, ας πούμε, στο κέντρο. Και γενικά αφήστε τη φαντασία σας να δουλέψει και θα κάνετε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, σχεδόν έτοιμο. Θέλει καλό ζύμωμα, ας πούμε, και ανακάτεμα.
Λοιπόν, αν το μείγμα μας τώρα βγει αρκετά θρουλιστό, που το λέω εγώ, έτσι δηλαδή, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο νερό από το σιρόπι που έχει δημιουργηθεί μουλιάζοντας τους χουρμάδες και να το ομογενοποιήσουμε. Επίσης, κάτι άλλο που το σκέφτηκα τώρα. Αυτό το μείγμα μπορείτε να το κάνετε και μπισκότα, εάν το αραιώσετε πάλι με λίγο νερό από τους χουρμάδες, βάλετε λίγο αλεύρι και λίγο baking powder, το πλάσετε σε μπισκότα και το βάλετε στο φούρνο. Και θα βγουν μπισκότο, μήλο μπισκότα. Θα πάω καλύτερα. Λοιπόν, είναι έτοιμο το μείγμα. Και εδώ τώρα θέλω ένα μικρό μπολάκι, αν έχουμε... Κορίτσια, έχουμε πίσω ένα μικρό μπολάκι να το... να βάλω μέσα... Τέλεια. Φοβερό. Θα βάλω λίγο αλεύρι αμυγδάλου, να περάσουμε από πάνω... Τέλεια. Έτσι είναι το μπαλάκι. Τα υλικά με το μάτι μου βγήκαν καλά και δεν χρειάζεται να το αραιώσω. Και μπορούμε να το βάλουμε μέσα στο αλεύρι αμυγδάλου και να το παρουσιάσουμε έτσι. Είναι πολύ ωραίο και για κέρασμα, σε ειδικά χαρτάκια που είναι, ξέρετε, τα στρογγυλά που το βάζουμε μέσα. Είναι και πολύ kid-friendly, ας πούμε, το snack αυτό, γιατί ουσιαστικά δεν έχει καθόλου επεξεργασμένη ζάχαρη και τα υλικά που χρησιμοποιούμε όλα είναι φυσικά και άγνα. Δεν βλέπω κάτι που να μην είναι φιλικό για τα παιδιά. Και πλάθουμε. Τώρα αυτό που έχω να κάνω ουσιαστικά είναι να πλάσω. Οι εθελοντές θέλουν να με βοηθήσουν. Ναι, έλα. Βάλε γαντάκια, έχει εδώ πίσω. Είσαι τέλεια. Να σας πω λοιπόν τώρα λίγα λόγια για το πώς έγινα vegan, μιας και να μην κρατήσουμε σιωπή τώρα εδώ πέρα. Πριν από 6 χρόνια περίπου, έγινα μαμά. Η κόρη μου τώρα είναι 6,5. Ναι. Και συνειδητοποίησα λοιπόν ότι σαν μαμά θέλω πολύ να θυλάσω την κόρη μου. Οπότε εκεί έκανα και τη σύνδεση για το μητρικό γάλα και το μωρό. Οπότε το «Η καλή μας αγελάδα βόσκει κάτω στη λιακάδα» για να βγάλει γάλα που λέει το τραγουδάκι. Ήταν ένα ψέμα, δηλαδή δεν είχα ποτέ κάνει τη σύνδεση για το ότι η αγελάδα, ας πούμε, πρέπει να μείνει έγκυος για να κατεβάσει γάλα και να θυλάσει το μωρό της. Ήξερα πάντα ότι η αγελάδα βόσκει, βγάζουμε το γάλα και το πίνουμε, okay. Είναι πολύ φυσιολογικό. Οπότε έκανα λοιπόν τη σύνδεση και είπα ότι δεν θα ήθελα ποτέ κανένα σε μένα να μου πάρει το μωρό, να μου πάρει και το γάλα και να με αφήσει μόνη μου και το μωρό μου μόνο του. Και δεν ήξερα καν τον όρο vegan τότε, δεν ήξερα ότι υπάρχουν vegans, ας πούμε. Έτσι λοιπόν, άρχισα να ψάχνω άλλους ανθρώπους, μέσω ίντερνετ φυσικά, να δω αν υπάρχουν άλλοι σαν και εμένα, που μπορεί και να σκεφτόμουν λάθος, γιατί πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι κάνουμε λάθος. Τέλος πάντων, ανακάλυψα λοιπόν ότι υπάρχουν οι vegans, ενθουσιάστηκα και άρχισα λοιπόν σταδιακά να κόβω το κρέας αρχικά και το ψάρι και σταδιακά τα γαλακτοκομικά, γιατί δεν μπόρεσα να το κάνω δηλαδή με τη μία. Μου φάνηκε ότι ο οργανισμός μου θα σοκάρονταν, ας πούμε. Άλλοι το κάνουν αμέσως, το κόβουν. Εγώ το έκανα σταδιακά, οπότε έφτασε η μέρα που έγινα εντελώς vegan. Και αποφάσισα κανείς να μην χρειάζεται να υποφέρει ουσιαστικά για την απόλαυση λίγων λεπτών τη δική μου για κάποιο γεύμα μου. Και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω πάρει, γιατί ζω με πολύ καθαρή τη συνείδησή μου τώρα. Όχι ότι όποιος δεν το κάνει δεν έχει καθαρή συνείδηση, σε καμία περίπτωση δεν εννοώ αυτό. Αλλά για μένα τουλάχιστον η απόφαση αυτή ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Η κόρη μου δεν είναι vegan, είναι vegetarian. Έχει αποφασίσει να είναι vegetarian, προς το παρόν είναι μικρή. Γιατί και ο μπαμπάς είναι vegetarian, οπότε υπάρχει το γαλακτοκομικό μέσα στο σπίτι και το βλέπει. Οπότε έχει επιλέξει προς το παρόν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει τα ζώα, συνειδητά και μόνη της. Αυτά.
εσείς έχετε κάποια εμπειρία που θέλετε να μοιραστείτε με το βιγκανισμό ή κάποιες σκέψεις πάνω στην κατανάλωση ζωικών προϊόντων? Κάποιος? Να το κάνουμε interaction αυτό. Interactive μάλλον, να το πω πιο σωστά. Όχι, εντάξει. Δεκτό. Λοιπόν, σιγά σιγά τα κάνουμε. Πώς είμαστε? Κάτσε, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Καμιά εικοσαριά είμαστε. Ναι, βάλτε γαντάκια και ελάτε. Έχουμε χρόνο, εντάξει, για τον επόμενο δεν θα τον καθυστερήσουμε. Ελπίζω να σας αρέσουν. Θες να το βάλω εδώ αυτό να μην σε ζορίζει? Είσαι εντάξει? Τέλεια. Και γενικά, αν δεν είστε vegan και θέλετε να μειώσετε το κρέας ή τα γαλακτοκομικά ή να αλλάξετε κάτι στη ζωή σας, είστε σε αυτή τη φάση, έστω για λίγο ή για πολύ, τώρα που έχουμε και τη δύναμη της ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου, καλό είναι να μπαίνουμε χωρίς φόβο και χωρίς τύψεις να διαβάζουμε πράγματα και να μην νιώθουμε άσχημα όταν κάποιος, ας πούμε, κάνει κάτι και π.χ. εγώ στην αρχή ένιωθα πολύ άσχημα που δεν έγινα αμέσως vegan και ακόμα ήθελα να καταναλώνω γαλακτοκομικά, γιατί πραγματικά ήμουν αισθησμένη στα γαλακτοκομικά, ας πούμε. Και ένιωθα άσχημα και λέγαμε, γιατί εγώ δεν μπορώ από τώρα να το κάνω αυτό, θέλω να... Όχι, ο καθένας έχει το χρόνο του, έχει τα πατήματά του, έχει τις συνήθειές του που πρέπει να σταματήσει. Είναι ένα τεράστιο βήμα, ας πούμε. Οπότε είναι απόλυτα λογικό ο καθένας και να το προσπαθήσει και να μην το καταφέρει τώρα ή μπορεί να το πάρει και χρόνια, μπορεί να μην το κάνει και ποτέ. Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι σε κάτι. Χρειάζεται να είμαστε καλά με τον εαυτό μας, να είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας, με αυτά που κάνουμε, να περνάμε ωραία και να είμαστε καλά με τις επιλογές μας. Και όλα τα άλλα έρχονται. Η συνείδηση νομίζω είναι πολύ μεγάλο πράγμα να την έχουμε καθαρή και να δίνουμε ελαφρυντικά στον εαυτό μας, γιατί είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι. Οπότε, καλό είναι ό,τι κάνουμε να μας επιβραβεύουμε για αυτό που έχουμε καταφέρει και αν πισωγυρίσουμε σε κάτι, σε οτιδήποτε, όχι μόνο στο θέμα φαγητού. Και πάλι, δεν είναι λάθος. Είναι αυτό που είμαστε και πρέπει πρώτα εμείς να μας αποδεχτούμε για να μπορούν και οι υπόλοιποι να μας αποδεχτούν. Λοιπόν, είναι σχεδόν έτοιμα. Την πολύτιμη βοήθεια των κορισιών εδώ. Τέτοια μπαλάκια λοιπόν μπορείτε να κάνετε σε διάφορες γεύσεις, οτιδήποτε γλυκό, ας πούμε και cheesecake. Τι θα κάνετε? Τύρι κρέμα, μπισκότο, κάποια μαρμελάδα της αρεσκίας σας, ένα βούτυρο από κάποιο καρπό και είναι έτοιμο. Ο χουρμάς που τα δένει, που είναι και η γλυκύτητα και είναι έτοιμο. Βλέπετε εσείς τις αναλογίες και το φτιάχνετε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Γρήγορο σνακ, μπορείς να το πει εσείς. Πιέζετε, έχουν μείνει τα τελευταία τώρα. Είναι τα τελευταία και δεν έχει μείνει. Ναι, έλα. Και μπορείτε να κάνετε τέτοιες τσαχπινιές στην κουζίνα, ας πούμε. Λοιπόν, είναι έτοιμα, ώρα να κεράσουμε. Λοιπόν, εγώ θα βγάλω τα γάντια μου. Τα βάλω εδώ. Τέλειο είναι. Τέλεια, μπράβο. Λοιπόν, και έρχομαι να σας κεράσω.